Μία στενάχωρη είδηση. Η κυρία Κρήτα, γνωστή δημοσιογράφος και σεναριογράφος, ζει το δικό της προσωπικό δράμα, γιατί έχασε πριν από λίγες μέρες τον αγαπημένο της ξάδελφο που είχαν μεγαλώσει μαζί. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δούλευε και μαζί της στο γραφείο της. Ήταν ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα για όλες τις τηλεοπτικές υποθέσεις, για όλες τις τηλεοπτικές υποθέσεις, τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Ήταν οικονομολόγος, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ εργατικός, πολύ χαμογελαστός. Είχε τη δική του οικογένεια, δύο παιδιά, δύο πανέμορφα παιδιά. Και η κυρία Έλενα Ακρίτα είπε το εξής. Όχι, είπε το εξής, το στενό της περιβάλλον είπε το εξής. Η Έλενα έλειωσε. Της τύχησε πάρα πολύ ο θάνατός του. 20 ολόκληρους μήνες, όσο κράτησε η αρρώστια του, ήταν στο πλευρό του, προσπαθώντας, στο βαθμό που μπορούσε, να μην καταλάβει τίποτα ο αγαπημένος της ξάδερφος. Πραγματικό μαρτύριο, όμως πάρα τη μεγάλη της στεναχώρια, δεν άφησε να φανεί στη δουλειά της το παραμικρό. Κατάφερε να μην περάσει ούτε και το ελάχιστο από τον μεγάλο πόνο που έκρυβε στα κείμενά της. Συνέχισε να γράφει για τα μυστικά της ΕΔΕΜ, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Μέσα της όμως υπέφερε αφάνταστα. Αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο στενείς συνεργάτες της Έλληνας Ακρίτα. Ο αγαπημένος της ξάδερφος ήταν λίγα χρόνια μικρότερος από την Έλενα και μεγαλώσανε μαζί. Mm-hmm. Άρα έχουν ζήσει πολλές καταστάσεις, έχουν πολλές αναμνήσεις, πολλά καλοκαίρια από μικρά παιδιά τα περνούσαν μαζί, ήταν πάρα πολύ δεμένοι και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος, έξυπνος και υψηλής αισθητικής.